Έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση κομβικών σημείων στην Ελικαρνασσό, τα οποία μετατρέπονται σε λίμνη από τις καταρακτώδεις βροχές, πρόκειται να τρέξει άμεσα μετά την υπογραφή σύμβασης ύψους 4,3 εκατομμυρίων ευρώ που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Πρόκειται για την κατασκευή έργου αντιπλημμυρικής προστασίας στο τμήμα της λεωφορού Καζαντζίδη από τον ανισόπεδο κόμβο της Αλικαρνασσού έως τον ισόπεδο κόμβο Καλλιθέας. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο από την Καλλιθέα μέχρι τον κόμβο Αλικαρνασσού για αντιπλημμυρικά προϋπολογισμού 4.300.000 ευρώ που τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει και θα επιλύσει κατά πολύ το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με τις βροχοπτώσεις στην περιοχή αυτή. Δεν υπάρχει δίκτυο αποστράγγισης των ουρίων υδάτων. Να. Κατασκευάζονται αγωγοί από Φιδιακόσα μέχρι Φιχίλια σε όλο το μήκος του δρόμου και στα δύο ρεύματα. Και νομίζω ότι το πρόβλημα των ουρίων στην περιοχή θα λυθεί. Και μετά επανακατασκευή του οδοστρώματος. Η προθεσμία του έργου είναι 12 μήνες. Και όλα αυτά συμβαίνουν 14 μήνες από τις εφιαλτικές στιγμές στην ευρύτερη περιοχή στο κόμβο της Αλικαρνασσού, όπου οδηγοί εγκλωβίστηκαν στο χήμαρο κάτω από τη γέφυρα της Εθνικής Οντού με τα πλημμυρικά φαινόμενα να προκαλούν κυκλοφοριακά εμφράγματα σε βιομηχανική κατσαμπά και όχι μόνο. Ό,τι και να γίνει στην περιοχή, καλώς να ορίσει. Αυτό είναι ένας καλός τρόπος διαφυγής των ουρίων υδάτων. Αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα για να ολοκληρωθεί πρέπει να μπουν οι ευρύτερες περιοχές της Αλικαρνασσού πάνω εκεί στο σχέδιο πόλης και να γίνουν τα επιτόπια έργα που θα εισπράττουν τα όμβρια ώστε να μην γίνουν οι πλημμύρες στα σπίτια των ανθρώπων. Τους κάποιους δρόμους λέτε. Βεβαίως. Την Καζαντζίδη. Η Πλαστήρα και ο Άγιος Γεώργιος, η Άνω Αλικαρνασσό. Αυτά αν πιαστούν, γιατί από εκεί εισέρχονται όλα τα όμβρια της βιομηχανικής, πιστεύω ότι θα λύσει το πρόβλημα. Το έργο αφορά σε μήκος 2,5 χιλιόμετρων για την αντιμετώπιση της ανεπαρκούς απορροής των όμβριων υδάτων, ενώ παράλληλα θα υλοποιηθούν έργα αναβάθμισης του οδικού δικτύου, εξελίξεις οι οποίες προκάλεσαν ανακούφιση στην τοπική κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού. Και επίσης θα γίνει και αποκατάσταση όλου του ασφαλτικού τάπητα. Θα γίνει καινούριος τάπητας και θεωρώ ότι θα επιλύσει κατά πολύ όλο το μεγάλο πρόβλημα που παρατηρείται το χειμώνα. Το προσεχές χρονικό διάστημα θα υπάρξει κυκλοφοριακή αναστάτωση, καθώς θα ισχύσουν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις ανάγκες εκτέλεσης των έργων. Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να απομονωθεί να διευθετηθεί η κυκλοφορία από την άνοδο, να μετατραπεί σε άνοδο και κάθοδο. Ναι. Οπότε το ένα ρεύμα να δουλευτεί, διότι είναι τα δίχτυα πολλά που κατασκευάζονται.